δικαιώματα τα οποία ήδη έχει γίνει ένα σκαμπό γύρω από το Μοσκότοπο. Ακούγονται πολλά. Θα καλούσαμε λίγο το τμήμα του κινήματος να ασχοληθεί λίγο με το θέμα των δικαιωμάτων και το θέμα του Μοσκοτόπου. Θέματα συντηρησμών. Το 40-15 νόμος, ο οποίος ψηφίστηκε με τον Σκανδαλίδη το 2011, ξεκίνησε και έκανε συμβουλεύσεις. Ήδη τώρα γίνανε κάποιες τροποποιήσεις πάνω στο 40-15. Αυτές οι τροποποιήσεις δεν είναι ευνοϊκές για τις λειτουργίες των συντηρησμών. Εδώ δίνει το δικαίωμα σε 20 άτομα να κάνουν ένα συντηρησμό. Εδώ μιλάμε για πάζοξη συντηρησμών, να γίνουν μεγαλύτεροι συντηρησμοί, να λειτουργήσουν μαζικά, να μπορούν να πετύχουν τιμές στα αγροτικά προϊόντα. Όταν ο νόμος ο καινούργιος, ο οποίος κάνει τροποποιήσεις, δίνει το δικαίωμα με 20 άτομα να κάνουν διάσπαση των συντηρησμών, τότε πώς θα πετύχουμε τιμές και να μπορούμε να διεκδικήσουμε και να τυποποιήσουμε προϊόντα. Ήδη με το συντηρηστικό θέμα δεν ασχολείται ούτε καν η κυβέρνηση. Καθόλου. Έχει αφήσει τους παραγωγούς έρμιους στη τύχη των εμπόρων και των μεσαζόντων και των μεγάλων βιομηχάνων. Δυστυχώς, έτσι όπως πάει αυτή η κατάσταση, δεν θα μπορούμε να καλλιεργήσουμε την υγεία και δεν θα μπορούμε να παράγουμε πρωτογενή προϊόντα.